Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αν και έχουν περάσει 88 ημέρες από τότε που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το TaxisNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2018, και ενώ απομένουν 37 ημέρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί μόλις το 50% των συνολικών δηλώσεων. Συνολικά, έως σήμερα έχουν υποβληθεί στο TaxisNet 3.200.000 φορολογικές δηλώσεις, ενώ έχουν εκδοθεί 4,5 εκατομμύρια καθαριστικά. Ο αυξημένος αριθμός των εκαθαριστικών εναντί του αριθμού των δηλώσεων οφείλεται στο ότι πολλοί σύζυγοι επέλεξαν να έχουν φέτος διαφορετικό εκαθαριστικό και όχι κοινό. Να υπενθυμίσουμε πως η διαδικασία υποβόλης των δηλώσεων εκπνέει στις 31 Ιουλίου. Συστάθηκε το όχημα ειδικού σκοπού της Eurobank, όπου θα μεταφερθούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δάνεια βέβαιης εισπράξης 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Το σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας, το οποίο ανακοινώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και προβλέπει απορρόφηση της Grivalia, υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τριπλή συναλλαγή που διαπραγματεύεται η τράπεζα, αφού μαζί με το Κάιρο θα πωληθεί και το 71% της FPS και η πιθανότητα και το Pillar. Καταιγισμός πληρωμών αυτή την εβδομάδα, καθώς στο τέλος του μήνα συνοστίζονται οι καταβολές όλων των συντάξεων, πλην των επικουρικών και όλων των επιδομάτων, πλην του παιδιού που θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα. Συνεπώς, την εβδομάδα που ξεκινά θα πληρωθούν νωρίτερα οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και του ΑΕ και συγκεκριμένα αύριο 25 Ιουνίου. Το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλουν τις συντάξεις τους την 5η 27 Ιουνίου, ενώ την ίδια μέρα πληρώνει και το ΝΑΤ, ενώ το ΕΤΑΕΠ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις την 3η 2 Ιουλίου. Τα προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα, να υπενθυμίσουμε, καταβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση σε όλους τους δικαιούχους την ίδια ημέρα και σε σταθερή ημερομηνία, η οποία είναι 25η εκάστου μήνα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δικτυμόνα και με τις 842,10 μονάδες, καταγράφοντας και 0,40%. Μεικτές τάσεις επικρατούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.